Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρβούνη και περνάμε τώρα στην πρώτη συνεδρία, στο πρώτο πάνελ, το οποίο θα συντονίσει ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Γιάννης Πιταράς από την Huffington Post. Και σιγά σιγά να περνάμε, Γιάννη, θα καλέσω εγώ στο πάνελ τους εισηγητές, τους μετέχοντες, τον κύριο William Silkworth από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Με βάση το πρόγραμμα, να σας πω ότι ο κύριος Γιώργος Τσίπρας ειδοποίησε ότι λόγω προβλήματος που έχει τώρα δεν θα μπορέσει να έρθει, θα συμμετάσχει μετά το μεσημέρι στην εξέλιξη του συνεδρίου. Την κυρία Βαλερή Ντουκρότ από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας. Τον κύριο Μάκη Παπαγεωργίου, τον πρώην Υφυπουργό Ενέργειας. Τον κύριο Γκουρκάν Κουμπάρογλου, που είναι ο πρόεδρος της International Association for Energy Economics. Τον κύριο Αρθούρο Ζερβό, πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ και εδώ με την ιδιότητα του πρόεδρου του Δικτύου για τις Ανανεώσιμες Πηγές του REN21. Και τον κύριο Σάβα Σεϊμανίδη, πρόεδρο επίσης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, της ΕΡΕΦ, της Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και θα έχουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έστω και αν έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, θα φροντίσω εγώ με κάποιο τρόπο να συμπιέσουμε έτσι τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων μας, ούτως ώστε να είμαστε εντός χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πολύ άνετα που είμαι σε ένα τραπέζι που σφίζει από ενέργεια, σίγουρα θετική. Θα περιμένουμε έτσι πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και σίγουρα ψύχρεμες φωνές για όλα αυτά που συζητούμε, για την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις προοπτικές που ενδεχομένως ανοίγονται στη χώρα μας, τις δυνατότητες που υπάρχουν, τις ευκαιρίες, γιατί όχι, υπάρχουν ευκαιρίες. Μπορούμε να ακούσουμε και προτάσεις και ιδέες που θα ανοίξουν περαιτέρω και την συζήτηση. Σίγουρα πάντως θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε όλα όσα θα πρέπει να αναγνωρίζετε σε σχέση με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που αναπτύσσονται και ανοίγονται μπροστά για τη χώρα. Γιατί όχι για το θεσμικό πλαίσιο, τη γεωπολιτική στρατηγική, τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως απαιτούνται στο θεσμικό πλαίσιο, την ανάγκη ίσως εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η εμπειρία μέχρι τώρα γύρω από τα θέματα της ενέργειας έχει δείξει ότι περίπου μεγαλοποιούμε τα πράγματα πολλές φορές ή σε άλλες περιπτώσεις λειτουργούμε έτσι με κάποιους κανόνες συνωμοσιολογίας. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έζησα από την αρχή την υπόθεση των υδρογοναθράκων στο Ιόνιο. Πολλοί από εσάς σίγουρα θυμάστε ότι τότε είχαν αναπτυχθεί θεωρίες ότι η Ελλάδα σώθηκε, ότι το ΑΕΠ εκτοξεύεται, ότι λύσαμε το πρόβλημα του χρέους, ότι θα μπορούμε ακόμα, γιατί όχι, να δανείσουμε και άλλες χώρες, ότι λύσαμε και το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης. Τέλος πάντων, μέχρι σήμερα τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει.
Νομίζω ότι χρειάζονται πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις. Ή, για παράδειγμα, λίγα χρόνια αργότερα, όταν υπήρξε ένα ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές χώρες να έρθουν και να επενδύσουν στην ενέργεια, υπήρχαν εδώ φωνές που έλεγαν ότι έρχονται να μας πάρουν ή τέλος πάντων ότι εμείς ξεπουλάμε το νερό, τον αέρα και τη θάλασσα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τις ψύχρεμες τοποθετήσεις σας, τις ιδέες σας και παρακαλώ τις τοποθετήσεις σας όσο πιο σύντομα μπορείτε για να είμαστε και εντός χρόνου. Παρακαλώ τον κύριο William Silworth με την πρώτη τοποθέτηση. Thank you very much for that kind introduction, and thanks to the Hellenic Association, the Technical Chamber, Mr. Stassinos and Kostas Andriosopoulos for inviting me here today. I'm very pleased to have the opportunity to represent the United States at this conference. First of all, I just want to note that many of the themes that I would want to mention have already been mentioned by first two speakers, Mr. Variopoulos and Mr. Karvounis. Certainly, energy is a very important sector in any economy. It's true for Greece. It's really true for all of Southeast Europe and for Europe in general. And I do think that we see Greece as very well placed to advance both its own future and Europe's future via wise choices on energy. Since the establishment of the European Coal and Steel Community after the Second World War, the United States has strongly supported efforts to advance European energy security. International energy cooperation has not only advanced economic growth, it's really been one of the cornerstones of European political cohesion and stability. It's helped bridge geopolitical differences, and it's also fostered cooperation in other areas. Meanwhile, energy is a field that is itself driven by transformative developments in science and technology, yielding tangible benefits in terms of basic economic growth and political unity. It's very unusual in the realm of foreign policy, I have to say, because it's very practical. We've seen that governments can work together and with the private sector to develop practical, sometimes very technical solutions to political and economic challenges. It's not an easy task. It's not automatic. It's difficult. Achieving solutions that advance and sustain a Europe that is whole, free, and at peace requires steadfast commitment and support. We applaud the efforts of the European Union, especially through the objectives of the European Energy Union, to ensure a secure, stable, transparent, and integrated energy market, one with a diversity of energy fuel types, sources, and delivery routes. We firmly believe that such a common market in energy will improve regional security and sustainability while advancing economic prosperity. Tangible evidence of the U.S. commitment to European energy security can be seen in the Southern Gas Corridor, which will bring Azerbaijani gas to Europe. And this is new gas via a new route. And we've strongly supported this project. It's really a web of projects. And we've done so despite the fact that there's not any major U.S. company, private sector involvement in this project. At the EU level, the United States engagement also provides strong and consistent political and technical support for regional energy security, most notably in the U.S. EU Energy Council, which Secretary of State Kerry, Secretary of Energy Moniz have co-hosted with their European Commission counterparts six times since 2009, and we're hopeful of reconvening that council very soon. In this context, I also note that the United States looks for new ways to partner with Europe in tackling global energy and climate challenges. Renewable energy technology and energy efficiency policies are contributing to Europe's energy security while also creating new jobs and avenues for growth. And of course, renewable and energy efficiency programs are also key to reaching our post-Paris targets for reducing carbon emissions. Climate change is a threat that we cannot afford to ignore.
So on this and other aspects of energy security, we need to work hard to guard against losing the gains that we've already made. It's just as important as advancing the most critical infrastructure projects is the need to reduce the attention paid to distracting projects. And by this, I mean projects that can prevent movement on the most urgent priorities, or even worse, could block them altogether. It's no secret that a number of European countries continue to depend upon one dominant supplier for the majority or entirety of their gas imports. And across Europe, gas markets still suffer from insufficient diversity of supply and poor interconnectivity. These vulnerabilities, coupled with political pressures, undermine energy security and political cohesion across the entire region. They undercut the prospect of a truly integrated European energy market, impeding economic integration and maintaining divisions and mistrust. Now, improving European energy security certainly requires strategic investments in LNG infrastructure, including floating storage and regasification units, FSRUs, in key locations, including off the coast of Croatia and here off the coast of Greece, but also these interconnections need investments there, and you know, projects like the Greece-Bulgaria interconnector, or IGB. You know, if you have this kind of flexible setup, you can have gas arrive anywhere in Europe, and then it can be delivered to any customer in Europe. And we've been quite seized with this issue in the U.S., including at the highest levels of our government. We're working closely with the member states and with the European Commission, and we're advocating a project-based approach to energy security, supporting those projects that will bring real energy diversification. We applaud the work of the European Union and the energy community in narrowing down their long lists of projects of common interest and projects of energy community interest. Narrowing those down to a manageable handful of the most critical projects, and it's now time to get those key projects funded and built. We all know that energy security is not free, and the EU can't provide complete funding for these projects. So states that want to see the benefits need to provide both political backing and also commit funding of their own. The southeastern European states have long been strong partners in these efforts, and I'm confident they'll continue to be as the European Energy Union continues to grow. I want to mention that this policy is not about trying to eliminate Russian gas from the European market. We recognize Russian gas can and should remain an important part of Europe's energy mix. It's really about supporting EU policies that ensure competition and transparency in energy markets, delivering energy as efficiently as possible to Europe's citizens. Just to mention a key success story in terms of this project-based approach. Lithuania's new LNG terminal shows what's possible when the US and EU cooperate in such a way. This LNG terminal started as a US-funded feasibility study years ago. Until last year, the Baltic region was one of those places termed an energy island. There was lack of competition, and the people there were paying prices above the European average. Lithuania's new terminal has already allowed it to deliver some of the most drastic price reductions in Europe. Given the potential of new energy sources to unlock markets and unleash the power of competition, the United States is enthusiastic about what's happening here in Greece. In particular, we applaud the Greek government for its steadfast efforts to ensure the completion of the Trans-Adriatic Pipeline, or TAP. It's a necessary and vital artery of the Southern Gas Corridor. And we're also committed to working alongside the Greek and Bulgarian governments to make the Greece-Bulgaria interconnector, IGB, a reality. It's systems like the Southern Corridor and interconnections like IGB taken together, they're really part of a way to establish and catalyze a network through which future gas sources can access Southeast Europe. Realization of these projects like this will
advance European or will advance energy diversification in Europe and in this region. It's a region that's very much in need of it. One can also imagine that a network like this could be used to transport gas from other sources, other areas as well, whether it's via pipeline or LNG, and move those volumes into the Eastern Balkans via Greece. It could be used in conjunction with Greece's new, with Greece's existing LNG terminal near Athens or a new floating LNG terminal in the North Aegean. With this infrastructure in place, Greece would be uniquely suited to receive shipments of gas from the major discoveries in the Eastern Mediterranean, from the United States, and from all over. And just within this region, looking beyond Greece and Bulgaria, I want to note another one of the other important interconnector projects that could be come to fruition is the Bulgaria-Serbia interconnector, because we look at Serbia, here's a country that has a complete dependence on Russian gas for imports. And beyond that, it would help bring new gas sources into the Western Balkans more broadly. Now, in spite of the focus that we've seen on some of the beneficial projects, we still see, as I said, some projects that distract from the goal of diversification. And the United States has been very concerned about some of the mega project proposals that have emerged, like whether it's Turkish Stream or the Nord Stream 2 project, pipeline schemes that would simply redirect existing Russian gas supplies to the same customers. Now, Nord Stream 2 would be bad for Ukraine, but it would, you know, which because it would lose a lot of transit revenue, it would also be bad for Europe more broadly. It just, as I said, redirects, but and possibly could increase the supply of Russian gas to Central and Southeastern Europe and thereby crowd out the alternative supplies. And this would undermine the very diversification projects that the United States and the EU have advanced together. And Nord Stream 2 is really the most prominent example, most prominent current example of Russia's longstanding efforts to maintain its dominant position in the gas sectors of Europe, and through this dominance to maintain and extend political and economic influence. So to conclude, the United States remains dedicated to supporting European efforts to improve regional energy security. Strategic diversification of fuel types, supply source countries, and transit routes serves to strengthen not only energy security, but also broader European security. The United States also stands ready to assist the EU and its member states to build a fully operational, transparent, and competitive energy market throughout Europe. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάω κυρίως τις αναφορές για την ανάγκη συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και το συνεπακόλουθο που προκύπτει και έχει να κάνει κυρίως με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και κρατάω βεβαίως επίσης ότι ήσασταν και απόλυτα συνεπείς με το χρόνο και σας ευχαριστούμε πολύ. Περιμένω από την κυρία Βαλερή Ντουκρό να ακούσουμε τις απόψεις της. Είναι εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Συμβουλίου για την Ενέργεια. Thank you very much. Dear President, dear Excellencies, dear colleagues, dear Madams, dear Sirs, thank you very much for inviting me to this very important event. And I would like to say a special huge thank you for Kostas Andriozopoulos. We are working together and it's a great pleasure for me to be here. As executive director of the new Global Gas Center, which was created 1 year ago by the World Energy Council, OMV, the Austrian gas company, all the Swiss gas companies, and ENGIE, previously it was Gaz de France, GDF Suez, these companies decided to build a new club of industries. Saying that there's a need for international cooperation, there's a need to exchange views, there's a need to exchange best practice,
in order to put forward all the projects. So I'm going to advocate natural gas because we are talking about natural gas issues in our platform. Now, a number of other companies such as Cheniere, Gazprom, NIGC from Iran, Tokyo Gas, Spanish Gas Natural, Fenosa, Statoil, Fluxys, and DEPA recently joined this platform. So our idea is really to enhance the role of natural gas in the future mix energy. And I'm not going to be or to put I would say political ideas, as my previous colleague just said, about which project is the best or not. I'm here to say that natural gas is one of the commodities that is one of the cleanest fossil fuels. And I think that all the partners in Europe, such as Gazprom, Fluxys, US Gas, Qatar as well, future Iran, I think all the projects need to be enhanced. And I think what is very important for Europe and especially for Greece is to commit and to put forward and to put all the means that is necessary to enhance this cooperation and to make these projects move forward. This is for the benefit of our planet, this is for the benefit of the people, for the benefit of the creation of jobs, and I really want to encourage all these projects to be moved forward. This, for me, one of the idea of this natural gas commodity is that it is part of the 17 Sustainable Development Goals that have been decided during the last UN General Assembly in September in New York, and all the member states said that natural gas, energy, renewables are part of the way of cleaning our planet in the future. So for me, Greece is an important, will be an important, and is a gas hub, and I really encourage all the government, NGOs, associations, decision makers, utilities to work hard on that. It will create jobs for sure everywhere, and I think it's the best way for us to live together on this planet. I don't want to be too long because a lot of things have been said and we are out of time. Thank you very much for listening and your attention. Ευχαριστούμε και εμείς. Αλήθεια είναι ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι και σταυροδρόμη και έτσι σημαντική πύλη για την ενέργεια, γιατί δυστυχώς αυτό που συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και το μόνο που συμβαίνει δηλαδή είναι ότι έχουμε γίνει μόνο πύλη εισόδου προσφύγων και μεταναστών. Γι' αυτά θα έπρεπε να συζητάμε. Δυστυχώς, η επικαιρότητα και οι συνθήκες έχουν αλλάξει και την ατζέντα σε άλλα θέματα, τα οποία φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικά και ελπίζουμε κάποια στιγμή να επιληθούν. Παρακαλώ τον κύριο Κουμπάρογλου, τον πρόεδρο του Διεθνούς Οργανισμού για τα Οικονομικά στην Ενέργεια, να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Thank you very much. I've got a presentation, so maybe therefore I use the podium. Can we have the presentation, please? Okay. Dear guests, it's a great pleasure and honor to be here today on the occasion of this first conference, which is at the same time the inaugural conference for the establishment of the Hellenic Association for Energy Economics as an affiliate of the International Association for Energy Economics. I would like to use this opportunity to have a few minutes before I start with my presentation on the subject to introduce IAEE, and would like to invite you all to become member of the Hellenic Association for Energy Economics, chaired by my good friend and colleague Kostas Andriopoulos, and the International Association for Energy Economics.
We're based in the United States, Cleveland, Ohio, established in 1977. We provide a worldwide information flow and exchange on ideas on energy issues with focus on economics, interdisciplinary and international. Our mission actually is accomplished through publications and conferences and networks. Well, the slide changer doesn't work. Okay. We're growing rapidly. We have reached about the 5,000 mark today. We are established in over 100 countries, 29 established affiliates worldwide. Largest ones in the United States and in Europe, as well as Africa and Latin America. So I'm having problems with the slide changer. Okay. Thank you. These are our leading edge publications, which you will receive and you get access to when you become a member. Okay, these are our upcoming conferences, the international one in Norway in June, the Eurasian one that we are introducing this year as a new regional conference in Azerbaijan, Baku, at the end of August, and the North American conference in Tulsa at the end of October. Yes, it works now. Okay, having introduced IAEE very briefly with this, I want to get into the into topical issues, inviting you to become member of our association. Now, if you look at the primary energy net balances worldwide, we see that this year, 2016, something happens, particularly in North America. This change in the middle, this is 2016, actually North America becomes a net exporter of energy. Oil products and gas exports, LNG exports starts this year very soon. This oversupply in the markets has brought prices down, basically a result of shale oil and gas discoveries in the United States. Advancement of technology accordingly. So here we see the crude oil prices going down, you know, the natural gas prices. The difference of natural gas prices to crude oil is that we have regional prices here. You see the Henry Hub price, much lower than the other prices than what we've got here over Europe and in the Asian markets, all going down. But Henry Hub significantly lower, which makes U.S. LNG even competitive in Europe when it gets shipped down actually to the Iberian Peninsula. So this is not this part of Europe, but this is the western part of Europe. Now let's look at this part of Europe. We have talked, everybody has talked about the TAP project. This is well known. The Trans-Anatolia project has started. The Trans-Adriatic pipeline project is going to start in May. Capacities planned 16, increasing up to 31 BCM of Caspian gas coming from Azerbaijan. Then we have the Turkish Stream project, which was initiated as a follow-up, when the South Stream was canceled by Putin in December, proposed actually in December 2004, a large project, 63 BCM, but it got reduced to 32 BCM. So there are challenges with this project. The negotiations between Russia and Turkey did not proceed as well as planned. There is no intergovernmental agreement yet. And after Russia sending special forces into Syria, and then Turkey taking Russia to arbitration over gas price dispute, and this dispute is on existing agreements, on the other agreements, not the Turkish stream.
and the downing of the Russian airplane, and talks got suspended in December. However, here there is one more thing. Before the capacity got reduced, there was this Nord Stream 2 project. So this Nord Stream 2 project is also important, which is a large capacity, 55 BCM. But there is this huge discussion, does it conform to EU's third energy package? This is number one. And there's also, as my colleague has mentioned, very much argumentation against the Nord Stream 2 project. Here in the previous slide, we also see this, that the Nord Stream project actually has been disfavored by the president of the European Council, says it's not in EU's interest, and 8 EU governments signed letter objecting to Nord Stream 2, which again brings the question, will the Turkish Stream project be revitalized? And then we see a few days ago that Russia orders withdrawal of Russian troops from Syria, and then Gazprom making announcements saying that the Turkish stream project may be revitalized. So we see this Turkish, and on the Turkish side actually, this project has been suspended, but there is no strict argument against this project. Another project opportunities like Iran after this embargo. I mean, Russia has the world's largest gas reserves. Iran has the second largest gas reserve. It just needs investment. Not immediately available, it needs investment. However, there is already an existing pipeline, Iran-Turkey. Iran is Turkey's second largest gas supplier. There is also the possibility to have, parallel to this, another pipeline for Iranian gas to be supplied to Europe, again via Greece. And this is also the Iran-Turkey pipeline project, one of the projects under discussion. This brings the question of actually comeback of Nabucco, because the original plan of Nabucco was have the Caspian, have then from Iran supply and bring it to Europe. This is another source, potential source of supply. If you look at the Turkish map on petroleum and natural gas pipelines, we have petroleum, crude oil coming from Iraq. And Iraq, and there are Turkish companies operating in Iraq on gas as well, is another potential supplier. The situation, conflicting situation is in Syria is obvious. But another potential source is the Mediterranean gas, another corridor which the EU supports as well under diversification. Here again, there's a pipeline route option. If sufficient volumes are attained, this would be also possible. And this would also come to the same Greek-Turkish border to be supplied to southeastern Europe. In southeastern Europe, the connectivity needs to be improved. There are some non-EU countries and higher cost countries there, but a southern corridor is needed, is in the interest of the EU, and the EU supports the European Commission. It's actually a European Commission initiative here. Memorandum of Understanding is signed. It's taken under priority projects in the EU, so that's right. But that's all fine. But if you look at all these project opportunities, not only TANAP-TAP, all the others as well, you see here this Greek-Turkish border emerging as an excellent location to become a gas hub strategically. So this is a natural gas hub location which can provide diversification of supply for Europe, which can ensure security of supply. A gas hub where physical trading takes place, where gas-to-gas competition takes place, Russian gas competing with Iranian gas, competing with gas from Iraq,
That is, I think, in the interest of the European Union as well. There, a reference price of gas would get established. But energy policy decisions are much politicized today. So, therefore, one of the major conclusions I have is energy policy decisions should be depoliticized and driven by energy economics. Thank you very much. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Άλλαξα λίγο αυθαίρετα τη σειρά των ομιλητών, περισσότερο για λόγους αυροφροσύνης για τους υψηλούς προσκεκλημένους μας. Παρακαλώ τον λόγο στον κύριο Ασημάκη Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας. Καταρχήν, θα είμαι σύντομος, μια και έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Θέλω να πω ότι πραγματικά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτό το συνέδριο, γιατί είναι το πρώτο που κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο και πραγματικά εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και λόγω της συμμετοχής πιστεύω ότι ήταν μια σωστή απόφαση να προχωρήσετε, κύριε Πρόεδρε, στα συνέδρια. Καθώς βέβαια και το Hellenic Association for Energy Economics για τη συνεργασία του, που είναι προφανές το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, όμως αν το σκεφτούμε στην ουσία τους, φέρνει κοντά δύο από τους πιο κομβικούς κλάδους, που θα πρέπει να στηριχθούν και να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό σε ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή τον κλάδο των επιστημόνων της αγοράς και ειδικά των μηχανικών με τον ακαδημαϊκό κλάδο. Αυτοί οι δύο κλάδοι έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πληγής που άφησε η οικονομική κρίση, την απογοήτευση και την ανεργία που πλήττει τους νέους στη χώρα μας. Είναι αναγκαίο κάποια στιγμή να αντιληφθούμε όλοι σε αυτόν τον τόπο πως η πολιτική δεν περιορίζεται στην επικοινωνιακή διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας. Κρίνω πλέον, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ότι όλοι αντιλαμβάνονται πως το μεγάλο διακύβευμα για το μέλλον της χώρας είναι η παραγωγή πρόσθετου πλούτου και νέων θέσεων εργασίας, μέσα όμως από μεταρρυθμίσεις και προσέλκυση νέων επενδύσεων. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που το σύνολο σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων αναγνωρίζει ως επιβεβλημένη για τη χώρα την ευρωπαϊκή της προοπτική, με τους κανόνες όμως και τις υποχρεώσεις αυτής, σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να ακολουθήσουμε. Η ενεργειακή μας πολιτική θα πρέπει να εστιάζει στη διαμόρφωση ενός επενδυτικού περιβάλλοντος ανταγωνιστικού και φιλικού προς όποιον επιθυμεί να εμπιστευτεί τη χώρα μας και να επενδύσει πάνω στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος. Λόγω θέσης, λόγω διασυνδέσεων, λόγω μελλοντικών διασυνδέσεων. Και είναι επίσης καθήκον όλων μας να αρθούν τα εμπόδια, ώστε τα ωφέλη αυτά να μεταφέρονται κατά το μέγιστο βαθμό στην καθημερινότητα του πολίτη, στην ενέργεια που αξιοποιεί για να μετακινηθεί, για να ζεσταθεί, αλλά και κυρίως για να κινηθεί η επιχείρηση του Έλληνα επιχειρηματία. Η ενέργεια κινητοποιεί ολόκληρη την οικονομία μιας χώρας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, λοιπόν. Ειδικά στον ενεργειακό τομέα, ώστε αυτός να συμβάλλει στην προσδοκία όλων μας για την επιστροφή της οικονομίας μας στο δρόμο της ανάκαμψης. Θα ξεκινήσω λίγο ειδικότερα με την ηλεκτρική αγορά, η οποία είναι ο καθρέφτης των ανεπτυγμένων οικονομιών παγκοσμίως. Η οικονομική κρίση έφερε πριν από λίγα χρόνια δραματικά στην επιφάνεια
όλες τις στρεβλώσεις και τις αδυναμίες που πηγάζουν εδώ και δεκαετίες από την υψηλή συγκέντρωση και την έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού που χαρακτήριζαν την ελληνική αγορά ενέργειας. Σε πρωτόγνωρο όμως για τα ευρωπαϊκά δεδομένα χρονικό διάστημα, κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για την προσαρμογή σε όσα ήδη ισχύουν στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη, θεσμοθετήθηκε σε στενή συνεργασία όμως με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το μεταβατικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, το οποίο επιπλέον οδήγησε σε ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και θα ήθελα, μου επιτρέψετε να σταθώ ξεχωριστά στην ενίσχυση του ρόλου της ΡΑΕ ως θεματοφύλακα, το είπε και ο κύριος Καρβούνης στην ομιλία του, του υγιούς ανταγωνισμού και των συμφερόντων των καταναλωτών. Εξάλλου, είναι σαφές πως οποιαδήποτε κυβέρνηση αισθάνεται σίγουρη για τα θετικά αποτελέσματα των πολιτικών της, όχι μόνο προστατεύει στο ακέραιο την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων αρχών, αλλά φροντίζει επιπρόσθετα να θωρακίσει και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο. Έτσι, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση επενδύσεων που λίμναζαν επί δεκαετίες και που επιβαρύνουν σημαντικά κάθε χρόνο τους καταναλωτές. Ήδη έχει αναφερθεί, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση φυσικά των Κυκλάδων, που θα φέρει ένα όφελος περίπου 120 με 130 εκατομμύρια ετησίως, και φυσικά προωθήθηκε ο σχεδιασμός, η μελέτη της διασύνδεσης της Κρήτης, που είναι και projects τα οποία είναι PCIs κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το είπε και ο επικεφαλής. Επίσης, προωθήθηκε η μεγαλύτερη εγχώρια ενεργειακή επένδυση των τελευταίων ετών, εγχώρια, το επαναλαμβάνω, η νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, η οποία θα διατηρήσει ακέραια την απασχόληση στη Δυτική Μακεδονία, που είναι εκεί το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Και βέβαια θα διασφαλίσει το μέλλον της λιγνητικής παραγωγής με δραματικά όμως μειωμένο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και φυσικά, θα προσθέσω, η πρόθεση ενεργειών για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού κόστους κράτησαν και κρατούν όρθια την ελληνική βιομηχανία, την εγχώρια βιομηχανία αν θέλετε, προστατεύοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας που συνδέονται με αυτή. Αν συνεχίζονταν οι μεταρρυθμίσεις, με τον ίδιο ρυθμό εννοώ, θα ήμασταν ήδη πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τα δεδομένα που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Με βάση το ενιαίο πρότυπο, το νέο πρότυπο ευρωπαϊκό μοντέλο που όλοι γνωρίζουμε, ως target model. Αυτό ήταν να υλοποιηθεί και να ξεκινήσει τέλος του 2016. Η χώρα μας, εν κατακλείδη, για μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, δεν θα χρειαζόταν να τρέχει μονίμως πίσω από τις εξελίξεις, και ενώ της ευρωπαϊκής αγοράς, της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, αλλά θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος των επενδύσεων, των θέσεων εργασίας, των καταναλωτών και συνολικά για την εγχώρια οικονομία όλες αυτές τις δυνατότητες. Θα μπω στο πρόγραμμα που αναφέρθηκε, μια κουβέντα που αναφέρθηκε ο κύριος Καρβούνης της οικονομικής προσαρμογής της χώρας μας. Όσον αφορά τα ενεργειακά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα, το άνοιγμα της ηλεκτρικής αγοράς και ο ρόλος της ΔΕΗ περιγράφονται κατά τέτοιο τρόπο που πραγματικά δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα αυτού του σεναρίου. Γιατί, θα μου επιτρέψετε να πω, μία αποδυνάμωση του ρόλου της ΔΕΗ ως αυτοσκοπός και χωρίς κανένα όφελος για τους συμμετέχοντες, τον ανταγωνισμό και κυριότερα τον Έλληνα καταναλωτή, δεν δημιουργεί καμία θετική διάθεση έτσι όπως περιγράφεται. Ενώ η ΔΕΗ υπό άλλες συνθήκες, και αναφέρομαι στη ΔΕΗ και το ξέρετε όλοι επειδή εδώ είναι
πάρα πολλά στελέχη της αγοράς, είναι ο πυλώνας. Ναι, μεν να ανοίξουμε την αγορά, αλλά ο πυλώνας είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, λοιπόν, που άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να είναι εκείνη που θα καθοδηγεί τις εξελίξεις στην ηλεκτρική αγορά, βγαίνοντας ενδυναμωμένη από μια διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης. Η ΔΕΗ, όμως, σήμερα βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση της. Απλά να πω 2-3 πράγματα που όλοι γνωρίζουμε, δεν θα πω κανένα μυστικό. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ έχουν αυξηθεί δραματικά. Η αδυναμία δανεισμού της είναι προφανής. Κατά συνέπεια, η δυσκολία επενδύσεων επίσης. Και βέβαια, το σενάριο του ΑΔΜΙΕ δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά ζητήματα για τη μητρική εταιρεία. Σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές, ο δυνατός παίκτης δεν φοβάται τον υγιή ανταγωνισμό. Τον χρησιμοποιεί ως όχημα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Ούτως ή άλλως, μίζουν σε όλη αυτή την χρονική στιγμή που είμαστε και για το άμεσο μέλλον, είναι να προστατευθούν οι σημαντικές επενδύσεις που ήδη έχουν προχωρήσει. Επενδύσεις όπως είναι ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, που ήδη ανέφεραν όλοι οι ομιλητές, και ήταν ένα project, και εδώ αξίζει, θα μου επιτρέψετε μια πρόταση. Γιατί κερδίσαμε τον TAP? Ο TAP ήταν ολόκληρη διαδικασία με ανταγωνισμό, με τον Ναμπούκο απέναντι, που ήταν το βέβαιο project, ότι θα επιλεγόταν ο Ναμπούκο. Το κερδίσαμε γιατί και σε πολιτικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο κερδίσαμε την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να φέρουμε εις πέρας ένα τέτοιο project και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός τόσο μεγάλου ενεργειακού έργου που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, βέβαια, οι υποδομές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, επενδυτικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις υποδομές, όπως επίσης αναφέρθηκε ο σταθμός LNG της Ρεβιθούσας, και έχει τεράστια σημασία αυτό, γιατί είναι μια προσπάθεια της χώρας μας εδώ και χρόνια να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το LNG και σαν πύλη εισόδου για την περιοχή, αλλά και για την δική μας αγορά. Η τρίτη δεξαμενή και τα λιμενικά έργα τα οποία γίνονται αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2 χρόνια στην Ρεβιθούσα, ουσιαστικά δημιουργούν μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα για το ΔΕΣΦΑ, ουσιαστικά και για την ελληνική αγορά. Που συνεπάγεται όμως, ταυτόχρονα, ότι ξεπερνά πολύ τα γεωγραφικά όρια αυτό το οποίο συζητάμε και αγγίζει, αυτό που είπα και πριν, τον πυρήνα της ασφάλειας εφοδιασμού των Βαλκανίων. Να σημειώσω όμως εδώ πως ειδικά στο φυσικό αέριο και τις διακρατικές συνεργασίες χρειάζεται υψηλός βαθμός εκτίμησης για τις γεωπολιτικές προεκτάσεις που συνεπάγεται η όποια ανάληψη δράσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στηρίζονται έργα τα οποία καταρτίζονται επί ρεαλιστικών δεδομένων. Έργα που μπορούν να κινητοποιήσουν διεθνείς επιχειρηματικές δυνάμεις, ώστε να επιτευχθεί αυτό το οποίο ζητούμε και λέμε συνέχεια ανάπτυξη μέσω της ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, και κατά ψέματα, εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Η άρνηση της διεθνούς πραγματικότητας δημιουργεί μεγάλα και δύσκολα προβλήματα και συνέπειες τις οποίες επομιζόμαστε πολύ γρήγορα και στο πολλαπλάσιο. Το έχουμε διαπιστώσει ήδη. Δυστυχώς, εάν συμβούν αυτά, και σε ορισμένους τομείς, όπως και στην ενέργεια συμβαίνει, αποτέλεσμα είναι ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διορθωθούν. Ουσιαστικά, ένας είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Στρατηγικός σχεδιασμός με ορίζοντα 20 ετίας, με όλο το μείγμα
χωρίς διακρίσεις, με βάση τις ανάγκες της χώρας, όπως είχε προγραμματιστεί, κάτι που κάνουν όλες οι αναπτυγμένες χώρες, ανάπτυξη βιώσιμων δομών και βεβαίως υγιής λειτουργία του ενεργειακού κλάδου. Είναι σίγουρο ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί στα πόδια της ξανά, να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό από όλα, δεν είναι μόνο το λέμε, και ειδικά σε ένα συνέδριο όπως αυτό και με αυτούς συμμετέχοντες, μπορούμε να κάνουμε πράξη, γιατί ξέρουμε ότι αυτά είναι που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι κάτι άλλο. Δημιουργούμε νέα ενεργειακή αγορά, δημιουργούμε το στρατηγικό σχεδιασμό, κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Αυτά θα φέρουν και τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, μας βάλατε δύσκολα τώρα με το στρατηγικό σχεδιασμό, κυρίως γιατί το βάλατε και σε βάθος 20ετίας. Ας καταφέρουμε, τέλος πάντων, σε σύντομο χρονικό διάστημα να σχεδιάσουμε 5 πράγματα και ας προχωρήσουμε και σε βάθος χρόνου. Παρακαλώ τον κύριο Ζερβό να ανέβει στο βήμα για τον χαιρετισμό του. Ο κύριος Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Καλή σας μέρα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση και να ευχηθώ το πρώτο αυτό συνέδριο να αποτελέσει την αρχή μιας επιτυχημένης σειράς συνεδρίων τα επόμενα χρόνια. Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Στην εποχή της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Αν δούμε ειδικότερα τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε εντυπωσιακές αλλαγές, οι οποίες εφήλονται κύρια στη μαζική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα. Ορισμένα στοιχεία θα μας δώσουν πραγματικά μια εικόνα της ενεργειακής επανάστασης που συμβαίνει κυρίως στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, στην ενέργεια συνολικότερα. Κοιτάζοντας καταρχάς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εγκατεστημένη ισχύς την τελευταία πενταετία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια αποτέλεσε το κάθε χρόνο πάνω από 70% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς που έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 28 ήταν από ανανεώσιμες. Το 2015 το 77% ήταν ανανεώσιμες. Αυτό έχει μετατρέψει στην ουσία το μείγμα που έχουμε στην Ένωση, έστω και αν αυτό το μείγμα πηγαίνει εκατονταετία πίσω. Έτσι, ενώ το 2000 οι ΑΠΕ αποτελούσαν το 24% και το οποίο ήταν κυρίως μεγάλα υδροελεκτρικά, το 2015 της εγκατεστημένης ισχύως, το 2015 αποτελούσαν το 44% της εγκατεστημένης ισχύως και για πρώτη φορά οι αιωλικές εγκαταστάσεις σε εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερες από τα υδροελεκτρικά. Κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα στην παγκόσμια, η εγκαταστημένη ισχύς που μπήκε το 2014, το 59% σε παγκόσμια κλίμακα ήταν ανανεώσιμες. Το 2015 δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι έγινε αύξηση κατά 30% της εγκαταστάσεις των ανανεώσιμων το 2015. Αυτό επίσης το οποίο είναι εντυπωσιακό των τελευταίων ετών, ότι πια οι ανανεώσιμες δεν αποτελούν ένα κομμάτι του αναπτυγμένου κόσμου, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου είδαμε την ανάπτυξή τους να εξελίσσεται τις δεκαετίες του 90 και του 2000, αλλά πλέον αποτελούν ένα κομμάτι της... οι αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν ένα κομμάτι της όλης υπόθεσης, με πρωτοπόρο σήμερα παγκοσμίως την Κίνα στις εγκαταστάσεις σε όλους τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών. Σύμφωνα με το Bloomberg New Energy Finance, οι επενδύσεις που έγιναν το 2015 ήταν επενδύσεις ρεκόρ και έφτασαν τα 329 δισεκατομμύρια δολάρια, 6 φορές μεγαλύτερες από ό,τι ήταν το 2004. Αυτό γίνεται παράλληλα με μια εντυπωσιακή μείωση των τιμών
των ανανεώσιμων, κυρίως των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών. Δηλαδή, την τελευταία πενταετία είδαμε μία μείωση των τιμών κατά 80% στα φωτοβολταϊκά και κατά 35% στα αιωλικά. Άρα, η μεγάλη ανάπτυξη βοήθησε στο να πέσουν οι τιμές και η πτώση των τιμών έχει βοηθήσει κυρίως τον αναπτυσσόμενο κόσμο να αναπτυχθεί περαιτέρω η αγορά. Το εντυπωσιακό στοιχείο που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, την IEA, είναι ότι οι εκπομπές του διοξειδίου του άθρα 10, οι οποίες οφείλονται στην ενέργεια, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν ανέβηκαν. Έχουμε μια σταθεροποίηση των εκπομπών. Συνέβη για πρώτη φορά το 2014. Υπήρξε το ερώτημα κατά πόσον είναι αυτό που λέμε το one-off. Αλλά αυτό επαναλήφθηκε και επαναλαμβάνουμε ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας και το 2015. Και αυτό που εξηγεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι ότι αυτό αφήνεται κύρια στο ότι από την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, αυτή η αύξηση, το 90% αυτής της αύξησης καλύφθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άρα χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η μαδική διείσκυση όμως των ΑΠΕ φέρνει και αλλαγές και προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, στην ενσωμάτωση και στην διαχείριση των δικτύων. Από μερικές δεκάδες παραγωγικές μονάδες που έχει το παραδοσιακό μας σύστημα, περνάμε σε μερικές δεκάδες χιλιάδες μονάδες στο σύστημα. Αυτό προφανώς και βγάζει μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες βλέπουμε τους διάφορους διαχειριστές του δικτύου, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο που έχουμε τις μεγαλύτερες διεισδύσεις, πραγματικά να προσπαθούν να διαχειριστούν την καινούρια πραγματικότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα, η γερμανική κυβέρνηση έκανε έναν διάλογο για την ενεργειακή μετάβαση, όπως το ονομάζει, το Energy Transition, και όπου έγινε μια παρουσίαση του ενός εκ των διαχειριστών μεταφοράς, της 50 Hertz, η οποία κυρίως έχει το κομμάτι της Ανατολικής Γερμανίας, και όπου παρουσίασε την κατάσταση του 2015, όπου διαχειρίστηκε μια διείσδυση 50% από ΑΠΕ. Και είπε ότι διαχειρίστηκε χωρίς πρόβλημα και ότι φαντάζεται ότι και μέχρι το 80% μπορεί να πάει χωρίς πρόβλημα. Είναι καινούρια στοιχεία, καινούργιες πραγματικότητες τις οποίες ζούμε σε άλλες χώρες, όπως και στην Ισπανία και βέβαια στο επίπεδο το δικό μας εδώ. Άρα έχουμε μια επίπτωση σε αυτό το κομμάτι. Η δεύτερη επίπτωση σημαντική που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, είναι επί της ουσίας τα επιχειρησιακά μοντέλα των ηλεκτρικών εταιριών. Οι μεγάλες ηλεκτρικές εταιρείες Ευρώπης βρίσκονται σε μεγάλο πρόβλημα. Και με το παράδειγμα των γερμανικών, των δύο μεγάλων γερμανικών εταιριών, της E.ON και της RWE, οι οποίες αλλάζουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί με την εισαγωγή των ανανεώσιμων. Και το τρίτο, στο οποίο θα σταθώ λίγο παραπάνω, είναι στο κομμάτι της λειτουργίας της αγοράς και την συμμετοχή των ΑΠΕ πλέον στη λειτουργία της αγοράς. Είναι προφανές ότι όλη αυτή η εξέλιξη και ο συνδυασμός με την πτώση των τιμών προϋποθέτει μια ανάγκη αναμόρφωσης και εξορθολογισμού των μηχανισμών στήριξης. Αυτό έχουμε και τις καθεδρυτήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επιχειρείται και με την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που τέθηκε σε διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα. Αλλά υπάρχει μια αναγκαιότητα πλέον στη συμμετοχή των ΑΠΕ με έναν παραγωγικό τρόπο στην ηλεκτρική αγορά. Προφανώς δεν πρόκειται να σχολιάσω το αντικείμενο, αλλά θα ήθελα να σταθώ σε τρία πολύ κρίσιμα για μένα σημεία. Πρώτον, ότι την ανάγκη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας το συντομότερο δυνατόν. Η αγορά αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν κενό.
Και είναι μια αγορά η οποία μπορεί να παίξει, κατά την άποψή μου, έναν καταλυτικό ρόλο στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στα πρώτα βήματα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν όρημα έργα, κυρίως στον τομέα των αιωλικών, τα οποία, αν οι συνθήκες βρεθούν οι κατάλληλες, μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια εκτείναξη και μια που θα βοηθήσει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Άρα, οι διαδικασίες πραγματικά πρέπει να ολοκληρωθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να δοθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά. Προβλέπονται στο σχήμα, όπως προβλέπονται και στο κομμάτι των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες τίθενται για μετά το 2017. Εδώ θέλουμε μια πολύ μεγάλη προσοχή τι είδους και πώς θα γίνουν αυτές τις διαδικασίες. Εάν έχουν νόημα, είναι για πολύ μεγάλα έργα. Αλλά οι ΑΠΕ χρειάζονται σε όλες τις διαστάσεις τους. Στη μικρή, στη μεσαία και στη μεγάλη. Άρα θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή στο πώς θα γίνουν αυτές. Και τέλος, η υποχρέωση να συμμετέχουν οι ΑΠΕ στην αγορά τελεί υπό μία αίρεση. Υπό την αίρεση και τελεί υπό την αίρεση αυτή και στις κατευθυντήριες γραμμές. Την αίρεση της ύπαρξης μιας ανταγωνιστικής αγοράς με ενδοημερήσια αγορά επαρκούς ρευστότητας. Μία τέτοια αγορά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Άρα, πρώτα θα πρέπει να φτιαχτεί η αγορά και μετά το επόμενο βήμα. Δυστυχώς, αναφέρθηκε και ο Υπουργός προηγουμένως για την αγορά και ο Γενικός Γραμματέας. Έχουμε μία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία φτιάχτηκε με στρεβλώσεις από την αρχή της. Ίσως και ήταν αναγκαίες στρεβλώσεις στην αρχή της. Όμως, με αυτό που ασχολούμαστε είναι να προσθέσουμε νέες στρεβλώσεις για να διορθώσουμε τις παλιές. Απλώς τις αναφέρω για να δω σε τι αναφέρομαι. Η αναθεώρηση των ΝΑΔΙ, η διακοψιμότητα και το τελευταίο που είναι οι δημοπρασίες νόμε, όλα αυτά είναι στρεβλώσεις πάνω στις στρεβλώσεις. Άρα η άμεση προτεραιότητα, και χάρηκα που το άκουσα από τον Γενικό Γραμματέα σήμερα το πρωί, είναι το target model. Αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν για να μπορέσει να λειτουργήσει μια αγορά και να λειτουργήσουν όλοι οι παίχτες αυτής της αγοράς μέσα με έναν υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος για πολλούς και διάφορους λόγους λείπει από την αγορά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Σάββας Σεμανίδης να πάρει το λόγο. Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση. Όταν μιλάς μετά τους διακεκριμένους ομιλητές που προηγήθηκαν και ιδιαίτερα τον προηγούμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προηγούμενο διοικητή της ΔΕΗ, είναι δύσκολο να βρεις πολλά καινούργια πράγματα για να πεις, τα οποία δεν τα έχει επισημάνει αυτός. Εν πάση περιπτώσει, στη δικιά μου τοποθέτηση, θα αναφερθώ συμπληρωματικά σε ορισμένα σημεία τα οποία αφορούν τις ανανεώσιμες, την ανάπτυξή τους κυρίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίως όσον αφορά τα θεσμικά ζητήματα που τρέχουν αυτή την περίοδο, και θα εστιάσω μετά λίγο και στα δικά μας, στα καθημάς και ιδιαίτερα σε σχέση με τις επενδύσεις στις ΑΠΕ που είναι σκόπιμο να προχωρήσουν στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Μία μικρή επισήμανση πρώτα σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον. Να πω ότι η τάση που υπάρχει για την στροφή της ενεργειακής πολιτικής των χωρών
της Ιφιλίου προς τη ΣΑΠΕ δεν περιλαμβάνει μόνο τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα στα μεγάλα αστικά τους κέντρα, όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά πολύ σημαντικό και χώρες μεγάλες παραγωγούς πετρελαίου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλες αυτές οι χώρες έχουν ανακοινώσει και προχωρούν με ταχύτητα τους ρυθμούς στην εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων, κυρίως φωτοβολταϊκών και ολικών. Πράγμα το οποίο κάνει όλο και περισσότερο εμφανές ότι η μετάβαση σε ένα παγκόσμιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με βάση τις ανανεώσιμες έχει γίνει πλέον μονόδρομος. Ας πούμε λίγα πράγματα για την πορεία και τις προοπτικές των ανανεώσιμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, οι κατασκευαστές εξοπλισμού, η ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ και πολλοί άλλοι, μπορεί να περηφανεύεται ότι πρωτοπόρησε και έπαιξε ρόλο κλειδί στο να αποδειχθεί στην πράξη ότι η ΑΠΕ είναι η απαραίτητη βάση ενός βιώσιμου ενεργειακού συστήματος που θα διασφαλίζει οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια για όλους. Όμως, όσο ο τομέας των ΑΠΕ μεγαλώνει και γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός στην Ευρώπη, τόσο ορθώνονται νέα εμπόδια για τη λειτουργία του. Τα εμπόδια αυτά σχετίζονται κυρίως με το μέλλον των υφιστάμενων κεντρικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και πρέπει να αρθούν στο πλαίσιο του ενεξελίξη σχεδιασμού μιας δίκαιης και λειτουργικής ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Για την αποτελεσματική μείωση του ενεργειακού κόστους, που είναι σημείο κλειδί και το ζητούμενο για την οικονομία, οι τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας πρέπει να μπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσης όρης και λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το εσωτερικό, αλλά και το εξωτερικό κόστος της αξιοποίησής τους. Γι' αυτό και όπως ανέφερε και ο κ. Ζερβός, είναι απαραίτητο ένα σχέδιο δράσεων στο επίπεδο της ενεργειακής πολιτικής, το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ. Πρώτη προτεραιότητα αυτού του σχεδίου δράσεων είναι ο ανασχεδιασμός και η προσαρμογή των εθνικών θεσμικών πλαισίων για τις ΑΠΕ, ώστε να διασφαλίζουν ένα σταθερό, διαφανές και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, αλλά οπωσδήποτε και ίσους όρους ανταγωνισμού. Επίσης, σημαντική δράση και κρίσιμο μήνυμα προς την αγορά συνιστά η προσήλωση των κρατών μελών στη διασφάλιση της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων για τις ΑΠΕ για το 2020 και το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σε εξέλιξη τρεις σημαντικές διαβουλεύσεις για αυτά τα θέματα. Η πρώτη αφορά το σχεδιασμό της νέας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με επίκεντρο της ΑΠΕ. Η δεύτερη, τις κεντρικές κατευθύνσεις της σχεδιαζόμενης νέας οδηγίας για τις ΑΠΕ που αναμένεται το 2018. Και μία τρίτη, για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού σχήματος διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος που θα διασφαλίζει πέραν των άλλων την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου για τις ΑΠΕ το 2030. Η σύνθεση των απόψεων των κρατών μελών, καθώς και των αρμόδιων ευρωπαϊκών, θεσμικών και συλλογικών φορέων, δεν είναι μία εύκολη δουλειά. Οι εθνικές αγορές ενέργειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν ως προς το ενεργειακό τους μείγμα και τον τρόπο λειτουργίας τους, προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες στην πρόθεση των ανανεώσιμων και χαρακτηρίζονται, και όχι μόνο η δικιά μας, από πολλές στρεβλώσεις. Πράγμα το οποίο κάνει τη σύγκλισή τους σε ένα κοινό μοντέλο στόχο, στο target model, και των πολιτικών τους για τις ΑΠΕ, ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Η επιτυχημένη κατάληξη της Συνόδου του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Γαλλία είχε ρόλο κλειδί, δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ως προς τα καθ' εμάς, θα κάνω εν συντομία 2-3 σχόλια για το νέο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και να πω εδώ ότι το σχετικό κείμενο που τέθηκε πρόσφατα στη διαβούλευση παρουσιάζει ένα εκβάθρον νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης των ΑΠΕ,
το Feed-in Premium με διαγωνισμούς, το οποίο είναι συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Δεν θα μπω στο σχολιασμό, εξάλλου οι φορείς, οι συλλογικοί της αγοράς, των ΑΠΕ, έχουν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης γι' αυτό. Απλώς να πω αυτό που υπόθηκε και νωρίτερα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισπευστεί η ολοκλήρωση, έγκριση και εφαρμογή του πλαισίου αυτού, ώστε να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν το υφιστάμενο νομοθετικό κενό, να καταστεί δυνατή η μείωση των αβεβαιοτήτων που διέπει αυτή την περίοδο της επενδύσης στον ΑΠΕ, να αποκατασταθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη, να ξαναξεκινήσουν τα δρομολογημένα έργα και να διασφαλιστεί η συνέχεια της αγοράς στον ΑΠΕ για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Νομίζουμε ότι το Υπουργείο, ακούσαμε και τον Γενικό Γραμματέα σήμερα με μια εξαιρετική τοποθέτηση, πιστεύω, είναι σε καλό δρόμο σε αυτό και κάνει μια πολύ εντατική προσπάθεια για να επισπευστούν οι διαδικασίες χωρίς αβαρίες. Αυτά ως προς τα θεσμικά. Να κάνω και μερικά σχόλια σύντομα, γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο, όσον αφορά τον προσανατολισμό των επενδύσεων ΑΠΕ στη χώρα. Μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει, με πολλές δυσκολίες, να εγκαταστήσουμε μέσα σε μία 15ετία περίπου 5.000 ΜΒ ΑΠΕ. Όμως μόνο 500 από αυτά είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στα μύδια συνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου, όταν ένα τεράστιο δυναμικό ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στο νησιωτικό αυτό χώρο, χερσαίο και υπεράκτιο, το οποίο ξεπερνά σύμφωνα με έγκυρες εκτιμήσεις τα 10 ΓΒ, παραμένει αναξιοποιητό. Όπως αναξιοποίητη παραμένει και η μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία που χαρακτηρίζει τα έργα ΑΠΕ και ιδιαίτερα αυτά που υλοποιούνται στον νησιωτικό χώρο. Ενδεικτικά και όσον αφορά στα αιωλικά, η κατασκευή και η πόντιση καλωδίων, η θεμελιώση ανεμογεννητριών, τα αναγκαία λιμενικά έργα, όλα αυτά γίνονται εδώ στην Ελλάδα, δημιουργούν και διατηρούν πολλές εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, να σας πω και τι γίνεται έτσι στο εξωτερικό, στην Αγγλία, όπου αναπτύσσονται με γοργό ρυθμό υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα λιμάνια που γειτονεύουν με τα όρια ανάπτυξης των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων ερίζουν για το ποιο θα αποτελέσει την επιχειρησιακή βάση για την κατασκευή και για τη συντήρησή τους. Εδώ θα ήθελα με μία μικρή παρένθεση να αναφερθώ στη μέχρι σήμερα εμπειρία από την ανάπτυξη και την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ στην ελληνική περιφέρεια. Όλα τα καταγεγραμμένα απολογιστικά στοιχεία των λειτουργία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα δείχνουν ότι η ίδρυση και η λειτουργία τους δημιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προσπορίζει πολλαπλά, μετρήσιμα και ουσιαστικά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά. Έχω φέρει μαζί μου και αριθμούς που είναι πολύ χαρακτηριστικοί, δεν προλαβαίνω να σας τους πω. Να πω όμως ότι αφορούν τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης, σημαντικά νέα έσοδα για τους Δήμους και τους κατοίκους των περιοχών, αντισταθμιστικά έργα, στήριξη στην τουριστική ανάπτυξη και βεβαίως προστασία και αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος. Ας γυρίσουμε πάλι στην αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού του νησιωτικού χώρου του Αιγαίου. Για να προχωρήσουμε σε αυτήν, πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί με ταχύς ρυθμούς η ηλεκτρική διασύνδεση όλων των νησιών με την υπηρετική χώρα. Η διασύνδεση αυτή είναι σκόπιμη και για άλλους σοβαρούς λόγους πέραν της αξιοποίησης του ανανεώσιμου δυναμικού τους και οι περισσότεροι από εδώ τους γνωρίζουν. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας είναι ότι οι εγκατεστημένες στην υπηρετική χώρα συμβατικές μονάδες, περίπου 13,2 GW, είναι σήμερα εγκλωβισμένες τόσο γεωγραφικά, λόγω των ασθενών ή ανύπαρκτων διασυνδέσεων με τα ελληνικά νησιά ή με το εξωτερικό, όσο και παραγωγικά, λόγω της δραστικής μείωσης της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της κρίσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπολειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, να απαξιώνονται οικονομικά και ιδιαίτερα οι αποσβεσμένοι τεχνολογικά προηγμένοι σταθμοί φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου και τελικά
ένα σημαντικό μέρος τους να οδηγείται νομοτελειακά σε προσωρινή ή μόνιμη αναστολή της λειτουργίας τους. Έτσι όμως, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας η ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα όταν η ζήτηση ανακάμψει, όπως ελπίζουμε να γίνει στα αμέσως επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η ζήτηση, η ηλεκτρική ζήτηση στα νησιά του Αιγαίου συνεχίζει επί δεκαετίες τώρα να καλύπτεται από ένα σύνολο τοπικών, πεπραλαιωμένων, ιδιαίτερα ρυπογόνων και αντιοικονομικών πετρελαϊκών σταθμών, σε συνδυασμό με δαπανηρά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και αεροστροβίλους ανοιχτού τύπου. Το σύστημα αυτό, ως γνωστόν, κοστίζει κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία και τον Έλληνα καταναλωτή που το πληρώνει στο ακέραιο μέσω των χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο λογαριασμό του περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχει και αρνητικότατες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των νησιωτών. Είναι γνωστά τα blackouts, οι πολύρωες διακοπές το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Επομένως, η αμφίδρομη, και έχει σημασία αυτό, η ηλεκτρική ζεύξη των μη διασυνδεδεμένων νησιών με την υπηρετική χώρα θα δώσει ταυτόχρονα τη δυνατότητα να απεγκλωβιστεί μία πλεονάζουσα σήμερα θερμική ηλεκτρική ισχύ που εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 1.500 ΜΒ, να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το ανανεώσιμο δυναμικό της νησιωτικής χώρας, να μειωθούν δραστικά οι ρήποι που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου από τους πεπαλαιωμένους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που βρίσκονται στην πλειοψηφία τους μέσα ή πολύ κοντά στα αστικά κέντρα των νησιών, και να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ομαλή ηλεκτρική τροφοδοσία των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε καθημερινή βάση και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Επιπλέον, ειδικά η αμφίδρομη διασύνδεση της Κρήτης, λόγω του ότι αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος και Προτεραιότητας Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, θα δώσει τη δυνατότητα εξαγωγής ελληνικής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Μέση Ανατολή. Όχι με το καλώδιο να παίρνουμε μόνο το φυσικό αέριο που θα παράγεται, ηλεκτρισμό από το φυσικό αέριο που θα παράγεται στο Ισραήλ και στην Κύπρο, αλλά να μπορούμε κι εμείς να εξάγουμε την ενέργεια, την πράσινη, την οποία θα παράγουμε εδώ. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι από μόνη της η υλοποίηση της πρόσφατα πρωταθήσας μικρής διασύνδεσης της Πελοποννήσου με την Πελοπόννησο περιορίζει σημαντικά έως και αναστέλει τις περισσότερες από τις προαναφερόμενες προοπτικές και γι' αυτό πρέπει να, αν είναι να γίνει παράλληλα με την μεγάλη διασύνδεση. Αναστέλει, ας πούμε, και τη διασύνδεση της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα της Ρόδου, της ΚΟ και της Νησίρου με την Υπηρετική Ελλάδα, που προβλέπεται να γίνει σε πρώτη φάση μέσω της διασύνδεσης της Κρήτης. Κλείνοντας, να πω ότι θα ήταν καλό να σχεδιαστεί ένα ταχύρυθμο αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα πενταετούς χρονικού ορίζοντα μέχρι το 2020, το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί και να χρηματοδοτηθεί τόσο από τα PCIs όσο και από το πακέτο Juncker. Ακούσαμε και τον κύριο Καρβούνη και άλλους ομιλητές να μιλάνε γι' αυτό. Αλλά έχει και προοπτικές ισχυρής ιδιωτικής συμμετοχής μέσω συμπράξεων με το δημόσιο και έχει ένα συνολικό κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι πρακτικά μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε 5 μόλις χρόνια από τα ΙΚΟ, όπως είπαμε είναι 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία μετά τη λειτουργία των διασυνδέσεων θα καταργηθούν πλήρως και ιστοδυναικές για τον Έλληνα καταναλωτή. Εδώ κλείνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και φυσικά ευχαριστούμε όλους για τις τοποθετήσεις και τις απόψεις σας και εσάς που μας ακούσατε με υπομονή. Σίγουρα έχουν υποθεί πάρα πολλά και υπάρχει και προβληματισμός και απορίες ίσως. Έβλεπα τον κύριο Σίλγκουρο να έχει κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις. Ενδεχομένως στο coffee break που ακολουθεί να πούμε ακόμα περισσότερα. Είναι αυτό βέβαια που θα την πληρώσει γιατί θα έχει διάρκεια μόλις 15 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.